Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα για λίγο, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Άρη Μπαρτζόκα, πρόεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου Ιωαννίνων. Κύριε Μπαρτζόκα, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο του ITV. Πώς είστε? Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Ντόκα. Φαίνεστε μια χαρά, να είστε πάντα καλά. Λοιπόν, σας κάλεσα εδώ σήμερα. Έχετε πολλές ιδιότητες και τώρα και παλιότερα και στο μέλλον είμαι σίγουρος θα έχετε. Αλλά σας κάλεσα εδώ σαν πρόεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου για αυτό που συμβαίνει στο Γράμμο. Αν κάνατε ένα αρχικό σχόλιο, τι θα λέγατε? Κοιτάξτε να δείτε, ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη αυτό που, για το οποίο ενημερωθήκαμε πριν από 10 μέρες περίπου, τη διάνοιξη δρόμων σε μεγάλα υψόμετρα. Διάνοιξη δρόμων σε υψόμετρα 2.200 και 2.300 μέτρων. Εκεί που υπήρχε ένα μικρό ορειβατικό μονοπάτι πλάτους 80 πόντων, περίπου όσα είναι τα μονοπάτια τα ορειβατικά, σημασμένο εξαιρετικά από τους ορειβάτες, ευνηδίως εμφανίστηκαν σκαπτικά μηχανήματα ερπιστριοφόρα και άνοιξαν ένα δρόμο πλάτους 5 και 6 μέτρων. Ένας δρόμος για τον οποίο δεν έχουμε καμία πληροφορία, καμία επίσημη πληροφορία. Γιατί? Να υπενθυμίσω ότι η περιοχή είναι περιοχή Natura και οποιαδήποτε δραστηριότητα τέτοιας μορφής εκεί ψηλά απαιτεί κάποιες άδειες. Που δεν υπάρχουν οι άδειες, όπως είπε ο κ. Σκυλακάκης. Οι άδειες δεν έχουν ζητηθεί από κανέναν. Έτσι. Και δεν υπάρχει καμία άδεια. Αυτό είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής έπρεπε να ερωτηθεί, δεν ερωτήθηκε και δεν έχει γνωμοδοτήσει κανένα όργανο επίσημο. Ούτε το Περιφερειακό Συμβούλιο, ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο Κόνιτσας, κανένα απολύτως. Τώρα, γιατί είπατε, κανένας δεν ξέρει γιατί. Γιατί, τι υποθέσεις κάνετε? Πραγματικά εσείς? Δεν ξέρουμε, διότι κάθε μέρα διαρρέει, έτσι λέω διαρρέει, διότι δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση, μία πληροφορία η οποία μετά την άλλη μέρα καταρρύπτεται από μία άλλη πληροφορία. Άλλες πληροφορίες λένε για το στρατό, άλλες πληροφορίες λένε για επικοινωνία μεταξύ ξενώνων, άλλες πληροφορίες λένε για εξυπηρέτηση κτηνοτρόφων, άλλες πληροφορίες λένε για την αστυνομία. Να συλλάβει, λέει, κλέφτες κοπαδιών από την Αλβανία. Δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε, ειλικρινά. Και θα περίμενα μία επίσημη απάντηση από την περιφέρεια. Πώς ακούτε όλα αυτά που είπατε κι εσείς? Πώς ακούτε όλες αυτές τις αιτιολογήσεις, για να μην πω δικαιολογίες, τις αιτιολογήσεις? Πραγματικά φαίνεται ότι κάτι λείπει. Αυτό είναι μια αυθαίρετη ενέργεια, είναι και παράνομη γιατί βρίσκεται σε περιοχή Natura, είναι αντίθετη με όλους τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπετε ότι έχει ξεσηκωθεί όλη η περιοχή. Στις 13 του μηνός έγινε μια συμβολική ανάβαση από τους ορειβάτες των Ιωαννίνων και των άλλων ορειβατικών συλλόγων της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας για να δείξουμε την αντίθεσή μας και τη δυσάρεστη έκπληξη. Ανεβήκατε εκεί, ανεβήκατε, οι ορειβατικοί σύλλογοι. Επίσης, ανέβηκαν εκεί. Φυσιολατρικοί σύλλογοι, πεζοπόροι, κάτοικοι της περιοχής, όλοι ήταν αντίθετοι με αυτό το έργο. Τώρα να πούμε, οι εργασίες συνεχίζονται. Τι εικόνα έχετε εσείς, γιατί οι εργασίες συνεχίζονται? Οι πληροφορίες που είχαμε από ανθρώπους της περιοχής είναι ότι έγινε άλλη μια διάνοιξη περί τα 200 μέτρα. Ναι. Επαναλαμβάνω, σε περιοχή που δεν υπήρχε δρόμος. Γιατί ακούστηκε ότι υπήρχε δρόμος και γίνεται βελτίωση του υπάρχοντος δρόμου. Δεν υπήρχε δρόμος. Δεν υπήρχε δρόμος και έγινε νέος δρόμος. Ένα μικρό μονοπάτι. Μονοπάτι και έγινε δρόμος. Ακούστηκε επίσης ότι ζητήθηκε η δημιουργία ενός καταφυγίου σε αυτά τα ύψη. Από ποιον ζητήθηκε? Από ποιος τον, θα το πούμε και αυτά. Ποιος το ενέκρινε? Θα τα πούμε και αυτά. Να σας ρωτήσω τώρα. Να σας πω και κάτι άλλο. Επιτρέψτε μου. Περιφερειακή Επιτροπή. Θέλετε να το πείτε για να το ξεχάσετε. Ναι, επιτρέψτε μου. Καταφύγια σε τέτοια ύψη υπάρχουν μόνο στον Όλυμπο. Και δεν πάνε δρόμοι σε αυτά τα καταφύγια. Μονοπάτια πηγαίνουν. Έτσι. Κανένα καταφύγιο δεν βρίσκεται σε σαφή. Γιατί θα πάμε και στο αίτημα για καταφύγιο. Ο Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, έχει πει στην Περιφερειακή Επιτροπή πρόσφατα: είναι δικαίωμά μας να κάνουμε εργασίες. Έντονο ύφος. Είναι δικαίωμά μας να κάνουμε εργασίες ή να μην κάνουμε. Αυτό δήλωσε εκεί σε ένταση με τον Πρέσβη και απείλησε να αποχωρήσει κιόλας. Δεν γνωρίζω. Είναι δικαίωμα. Τι είπε ο κύριος Καχρημάνης? Γνωρίζω ότι τα δικαιώματα καθορίζονται από τους νόμους. Και οι νόμοι δεν επιτρέπουν διάνοιξη δρόμων σε τέτοιες περιοχές. Τώρα, για πάμε στο ΓΕΣ τώρα. Γιατί το ΓΕΣ διαρρέει, λέει ότι αυτός ο δρόμος γίνεται και για εθνικούς σκοπούς. Οπότε, κάτω από αυτή την ομπρέλα των εθνικών σκοπών, δεν χρειάζονται περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Πώς το ακούτε εσείς αυτό? Υπάρχει αυτό? Θα μπορούσε να ισχύει αυτό αν αυτός ο δρόμος ήταν σε μια μικρή απόσταση από τα σύνορα. Αλλά το μεγαλύτερο τμήμα αυτού του δρόμου που διανοίχθηκε είναι σε μεγάλη απόσταση από τα σύνορα. 4 και 5 χιλιόμετρα. Δεν ισχύει. Είναι πραγματικά ένα μέρος μιας μικρής αλήθειας αυτό. Αλλά δεν είναι η πραγματικότητα. Είναι πολύ μακριά από τα σύνορα, δεν είναι.
Ακριβώς. Δεν επιτελούνται εθνικοί σκοποί. Τώρα, επειδή είπαμε για κτηνοτρόφους, υπάρχουν κάποια αιτήματα μετακινούμενων κτηνοτρόφων. Υπάρχουν κάποιοι κτηνοτρόφοι, υπάρχουν οι οποίοι θέλουν ένα δρόμο εκεί. Αίτημα τώρα για το καταφύγιο, σύμφωνα με αναρτήσεις του Αλέξανδρου Καχρημάνη, ακούστηκε και στο ρεπορτάζ. Υπάρχει ένα αίτημα του Μορφωτικού Συλλόγου Πλικατίου. Από ποιο όργανο εγκρίθηκε? Για να δημιουργηθεί ορειβατικό καταφύγιο. Αλλά όπως είπατε εσείς, ορειβατικό καταφύγιο υπάρχει στον Όλυμπο σε τέτοια ύψη και δεν έχει δρόμο. Και πέραν τούτου, κύριε Ντόκα, ας υποθέσουμε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλικατίου ζήτησε τη δημιουργία ορειβατικού καταφυγίου. Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κόνιτσας, εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Άμα ένας στέλνει ένα χαρτί, την άλλη μέρα στέλνουμε μπουλντόζες και ξεκυλιάζουμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά ακούστηκε κατά κόρον αυτές τις μέρες, ξεκυλιάζουμε ένα ιστορικό βουνό όπως είναι ο Γράμμος, διότι από τις φωτογραφίες που δείξατε φαίνεται ξεκάθαρα ότι το άνοιγμα του δρόμου γίνεται σε κορυφογραμμή. Εκεί δηλαδή που πήγαινες με το παγούρι σου και τις αρβίλες σου και το σακίδιό σου, τώρα θα πηγαίνει ένας λαθροθύρας με το αυτοκίνητό του, θα πηγαίνει οποιοδήποτε επιθυμεί και θα επιβαρύνει το ευαίσθητο οικοσύστημα του Γράμμου. Αυτό συνέβη και σε άλλα βουνά. Ανοίχτηκαν δρόμοι σε άλλα βουνά. Και τι έγινε? Ανεβαίνουν απάνω και με τις μηχανές, ανεβαίνουν και με τα τζιπ, ανεβαίνουν πάρα πολύ και τι αφήνουν πίσω? Αφήνουν πίσω σκουπίδια, αφήνουν αποφάγια, αφήγουν ρούχα και καταστρέφουν, βεβηλώνουν αυτή την όμορφη φύση της ελληνικής Ηπείρου. Σε κάθε περίπτωση, εσείς λέτε, αφού είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερο φυσικού κάλλους, χρειάζονται περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Δεν υπάρχουν αυτές οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Να πούμε εδώ ότι όλη η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Υπάρχει εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη για αυτό που γίνεται στο Γράμμο. Θα ήθελα να ακούσω μια δικαιολογία. Ότι αυτός ο δρόμος γίνεται για να εξυπηρετηθεί ο τάδε σκοπός. Αυτό δεν το άκουσα μέχρι σήμερα. Μπορεί, προφανώς ανοίγουμε δρόμους, αλλά ανοίγουμε δρόμους για να ενώσουμε δύο χωριά, ανοίγουμε δρόμους να εξυπηρετήσουμε κάποιους κατοίκους μιας περιοχής που υποφέρουν. Δεν ανοίγουμε δρόμους. Εκεί δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανοίξει δρόμους, λέτε. Υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι εξυπηρετούν όλα αυτά που ακούστηκαν. Ναι. Δεν εξυπηρετείται κανένας σοβαρός στόχος με αυτόν τον δρόμο στο Γράμμο, λέτε. Μα στα 2.300 μέτρα δρόμος έχει γίνει πουθενά αυτό. Ναι. Τώρα εσείς πώς σκοπεύετε και να αντιδράσετε ως ορειβάτες που χαίρεστε, που σας αρέσουν τα βουνά, που τα αγαπάτε, που τα περπατάτε? Θα κάνουμε και παράσταση στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 31 και γενικά πως κάθε κατεύθυνση θα κινηθούμε να σταματήσουν το έργα, διότι ό,τι έγινε έγινε, δεν μπορεί να αποκατασταθεί το τοπίο, θα πρέπει η φύση να το αποκαταστήσει μόνη της, αλλά τουλάχιστον να σταματήσουμε εδώ που είμαστε, να μην επιδεινωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπαρτζόκα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάποια άλλη μέρα θα μιλήσουμε και για τα άλλα ζητήματα που είστε αρμόδιος. Σήμερα ήθελα να μιλήσουμε μόνον για αυτό που συμβαίνει στο Γράμμο και θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία για να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα. Να είστε γερός, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Τώρα, κυρίες και